Στον απόϊχο της παραίτησης του Υπουργού Εξωτερικών Νίκου Κοτζιά και με φόντο τις έντονες αναταράξεις που προκάλεσε στο πολιτικό σκηνικό, ο Υπουργός Άμυνας Πάνος Καμένος από τα Χανιά, όπου βρέθηκε για την εκδήλωση των 10 ετών από την ίδρυση του ΚΕΝΑΠ, αρνήθηκε να τοποθετηθεί σχετικά. Δεν έχουμε να κάνουμε άλλο σχόλιο. Κανένα σχόλιο. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας στάθηκε στις εξελίξεις στα γεωπολιτικά, ενώ σχολιάζοντας την προκλητική στάση της Τουρκίας, εμφανίστηκε ανυποχώρητος στη θέση του περί καλής γειτονίας, αλλά με κυρίαρχο μέλημα την προστασία των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας. Εμείς επιθυμούμε την Τουρκία να έχουμε καλές σχέσεις. Βλέπετε εδώ ότι είναι και η τουρκική σημαία και συνεκπαιδεύονται οι Τούρκοι μαζί μας στο ΚΕΝΑΠ. Και είναι και προς το συμφέρον και της Τουρκίας να έχουν καλές σχέσεις με την Ελλάδα. Από εκεί και πέρα θα κάνουμε τα πάντα για να ζήσουμε μαζί, αλλά δεν πρόκειται να κάνουμε ούτε ένα χιλιοστό πίσω στην προστασία της εθνικής μας κυριαρχίας και της εδαφικής μας ακεραιότητας. Για προσπάθεια αποφυγής εντάσεων έκανε λόγο και ο αρχηγός ΓΕΘΑ, ναυάρχος Ευάγγελος Αποστολάκης. Η προσπάθειά μου είναι να κρατήσουμε μια ισορροπία, να μην δημιουργούνται εντάσεις, προστατεύοντας τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, αλλά χωρίς να προκαλούμε και χωρίς να δημιουργούμε επιπλέον θέματα στην περιοχή. Ελπίζω ότι θα επικρατήσει ψυχραιμία και ότι όλα αυτά θα γίνουν όπως πρέπει και όπως έχουν σχεδιαστεί. Ο Πάνος Καμένος έφτασε στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Εκπαίδευσης Ναυτικής Αποτροπής στη Σούδα λίγο μετά τις 11 το πρωί. Την τελετή παρακολούθησε και ο Αμερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ, ο οποίος χαρακτήρισε την Ελλάδα ως ένα σύμμαχο κλειδί με κρίσιμο ρόλο στη διατήρηση της ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Ο σκοπός του ΚΕΝΑΠ επικεντρώνεται στη συνεργασία που έχουμε, αλλά επίσης στην πολύ ισχυρή ναυτική παράδοση που η Ελλάδα έχει και στη στρατηγική θέση που έχει η βάση της Σούδας. Στη σημασία του Κέντρου Εκπαίδευσης Ναυτικής Αποτροπής αναφέρθηκε ο πρώην Υφυπουργός Άμυνας Παναγιώτης Κοινοφώτης, ο οποίος και υπέγραψε το 2003 την απόφαση για την ίδρυση του ΚΕΝΑΠ. Θεωρώ ότι έχει πετύχει απόλυτα το σκοπό του και καθώς περνούν τα χρόνια και το περιβάλλον ασφάλειας διαμορφούνται διαφορετικά, τροποποιείται για πολλούς και διαφόρους λόγους και παράγοντες, η σημασία του ΚΕΝΑΠ θα αυξάνεται. Στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ναυτικής Αποτροπής έχουν εκπαιδευτεί μέχρι σήμερα 12.000 στρατιωτικοί.